διαδικασία βρίσκονται εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ νεαρών που συμμετείχαν στην πορεία μνήμης για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αστυνομικών σε όλη την περίμετρο της περιοχής των Εξαρχείων. Πριν από λίγα λεπτά, ο δεσποινοβεστικής κατάφερε να πούν πρώτα οι αστυνομικοί απομάκρυναν τους νεαρούς στην οδό Μπενάκη να φτάσουν σε ένα φλεγόμενο όχημα το οποίο οι νεαροί νωρίτερα είχαν αναποδογυρίσει και το πυρπόλησαν μαζί με κάδους σκουπιδιών. Αυτήν την ώρα οι αστυνομικοί ομάδες Δέλτα, Δία, ΜΑΤ και ΜΕΤ προσπαθούν να απομακρύνουν τους νεαρούς, έχουν περικυκλώσει όλη την πλατεία Εξαρχείων και κάνουν καθαριστική επιχείρηση προκειμένου να απομακρύνουν βγάζοντάς. Τώρα μπορούμε να διακρίνουμε στις εικόνες που μας στέλνει ζωντανά την κινητοποίηση. Βλέπω μια κλούβα να έχει κλείσει εκεί το δρόμο. Είναι ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο μετά από πάρα πολλή ορασία κατάφερε να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι νεαροί είχαν βάλει φωτιά και είχαν χτίσει φραγμό στο συγκεκριμένο σημείο. Η αστυνομία κατάφερε μετά από επιχείρηση να τους απομακρύνει, να πλησιάσει και στη συνέχεια να έρθει και το πυροσβεστικό για να κατασβέσει την νεαγιώταχη ιδιότητα, το οποίο έγραψε να φύγει σχεδόν ολοσχερός. Και αυτή την ώρα όλοι οι αστυνομικές, εδώ με τη βοήθεια του Σωτήρου Γκαζιώτη, Σωτήρα, θέση γυρνά δεξιά, για να καταλάβετε πώς γίνεται η επιχείρηση αυτή την ώρα. Άνδρες των ΜΑΤ, των ΙΜΕΤ, Δία, Δέλτα, άπαντες βρίσκονται σε όλα τα Εξάρχεια με σκοπό να απομακρύνουν τους νεαρούς προς την οδό Σόλωνος. Πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη, Μιχάλη. Και όπως είδαμε στο προηγούμενο πλάνο που είχε ο συνάδελφος, πίσω από τα πυροσβεστικά δηλαδή, και εκεί μπορούσαμε να διακρίνουμε πολλούς αστυνομικούς. Τώρα βλέπετε ότι οι νεαροί που κατέβαιναν εδώ από το συγκεκριμένο σημείο θα ελεγχθούν και δεν αποκλείεται να προσαχθούν στη Γαδά, όπως και δεκάδες άλλοι από νωρίς έχουν προσαχθεί. Περισσότεροι από 4.000 τώρα ήταν οι πολίτες που συμμετείχαν στην πορεία μνήμης νωρίτερα για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008. Ξεκίνησαν από τα Προπύλαια, κατέβηκαν στην Ομόνια, ανέβηκαν τη Σταδίου, στο Σύνταγμα και στη συνέχεια ξανακατέβηκαν στα Προπύλαια. Εκεί χωρίστηκαν οι δύο ομάδες, οι αριστερές οργανώσεις και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στην Ομόνια όπου και διαλύθηκαν, ενώ ένα μεγάλο μπλοκ αντεξουσιαστών ήρθαν εδώ στα Εξάρχεια και δεν άργησαν να ξεκινήσουν τα επεισόδια. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ στο φόρι σας γίνεται περιμετρικά των Εξαρχείων. Είναι μεγάλη αστυνομική δύναμη, έχει γίνει να πούμε εκτεταμένη χρήση χημικών και δακρυγόνων, ενώ και κρότου χειρομομίδων κρότου λάμψης, ενώ νεαροί έχουν εκδοξεύσει και βόμβες μολότοφ. Από ό,τι καταλάβαμε εδώ. Πάντως όλα, Μιχάλη, καταλαβαίνω ότι ξεκίνησαν από τη στιγμή που έσπασε η πορεία, έτσι. Ακριβώς. Γιατί η πορεία ήταν ειρηνική, δεν είχαν γίνει επεισόδια. Όλα λοιπόν έγινε όταν αυτή η ομάδα των ατόμων μπήκε στην περιοχή των Εξαρχείων, έτσι. Μόλις μπήκαν οι νεαροί στην πλατεία Εξαρχείων, άναψαν φωτιές σε κάδους περιμετρικά της πλατείας και άμεσα έφτασαν εδώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Προσπάθησαν να σωμακρύνουν, επιβλήθηκαν κάποιες οδομακίες. Μιχάλη, εμείς μόλις τώρα πήραμε και βλέπουμε στους δέκτες μας τα πλάνα που μας περιέγραφες πριν από λίγο, δηλαδή τις φωτιές στους κάδους αλλά και τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ακριβώς, ήταν ένα αυτοκίνητο, ενώ όλα κυλούσαν σε εντός εισαγωγικών ήρεμα, υπήρξαν μόνο κάποιες ανεκκλήσεις μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Κάποια στιγμή, δυστυχώς, ακόμη ένας πολίτης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του, καθώς νεαροί το αναποδοτήσαν. Δεν νομίζω ότι απέμεινε τίποτα από αυτό το αυτοκίνητο, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε και παρακολουθούμε και τις σκηνές της έντασης που μας περιέγραψες. Και καταλαβαίνω ότι είναι και αποπνικτική η ατμόσφαιρα από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή σου. Η ατμόσφαιρα στο σημείο είναι αποπνικτική λόγω των ρήψεων χημικών, δακρυγόνων και κρότου λάμψης που έχουν γίνει νωρίτερα, ενώ και η μυρωδιά από τους καμένους κάδους είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει οι φωτιές. Οι φωτιές οι περισσότερες έχουν σβήσει. Οι αστυνομικοί πηγαίνουν μπροστά από τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κίνδυνο οι πυροσβέστες και μόλις καθαρίσουν το σημείο, την περιοχή, άμεσα επεμβαίνει πυροσβεστικό όχημα. Μάλιστα.